καλημέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα, και αυτό θέλω να μας πείτε καταρχάς που πούμε συζήτηση. Τι έχετε δει μέχρι στιγμής? Ναι, τι έχετε διαπιστώσει? Ήρθαμε χθες στις 7 το απόγευμα με τη Σοφία Τσακοράφα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για να δούμε τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν ανατραπεί πάρα πολλά δεδομένα πλέον και είμαστε σε μια εξαιρετικά καινούρια κατάσταση. Επιβαρημένη από μια ψυχολογική πίεση όλης της προηγούμενης εβδομάδας. Ναι. Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά? Τα νέα χαρακτηριστικά είναι ότι ο σεισμός, ο νέος αυτός σεισμός, είχε μια εξαιρετικά μεγάλη επιτάχυνση, δηλαδή το περιβόητο G, το οποίο σημαίνει ότι χτύπησε τα κτίρια με πολλαπλάσια δύναμη από αυτήν που υπολογίζονται στα κτίρια. Όμως, το εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο είναι ότι τα κτίρια, παρόλο που κατεπονήθησαν και πολλά από αυτά είναι ακατάλληλα, κατέρευσαν και επομένως δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Οπωσδήποτε η πληγήσα περιοχή είναι το Λιξούρι. Εδώ βρισκόμαστε με τη Σοφία από το πρωί. Εχθές μετήχαμε σε μια μεγάλη σύσκεψη του συντονιστικού όπου μας ενημέρωσαν επίσημα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης και όλες τέλος πάντων οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται εδώ και συνεδριάζουν συνέχεια, δεχόμενοι υπουργούς, υποδεχόμενοι υπουργούς κτλ. Κατανοούμε ότι υπάρχει μια διπλή εικόνα, να σας το πω έτσι. Η μία, αυτή που ενημερωθήκαμε εμείς εχθές, ενός κρατικής μηχανής η οποία εμφανίζεται εξαιρετικά ετοιμοπόλεμη και με μεγάλο σχεδιασμό, και από την άλλη υπάρχει στο τοπικό επίπεδο, εδώ που περιοδεύουμε από το πρωί, μια κοινωνία η οποία φωνάζει ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν τον βλέπει ή εν πάση περιπτώσει δεν αισθάνεται πράγματι αυτό που θα ήθελε να αισθανθεί αυτές τις στιγμές. Σε αυτό δεν εννοώ εγώ ότι φταίει μόνο η κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι ως κοινωνία χρειάζεται να δράσουμε αλληλέγγυοι, δηλαδή όλοι οι πολίτες μαζί, για να μην γίνει καμία παρανόηση όσα λέω. Προφανώς όμως η πολιτεία πρέπει να ενσκύψει καλύτερα τη μικρή κλίμακα των πραγμάτων παρά σε θεαματικές κινήσεις. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Τώρα, οι καταστροφές είναι καταστροφές δικτύων, είναι καταστροφές δρόμων. Λιμάνια και Αργοστόλη και Λιξούρι δεν υπάρχει. Κύριε Φίλη, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, λιμάνι στο Λιξούρι έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Όμως, εξακολουθεί να υπάρχει μια προβλήτα στην οποία δέσαμε με το πλοίο που ήρθαμε με τη Σοφία, γιατί ήρθαμε με πλοίο από το Αργοστόλη. Το οχηματαγωγό έχει δέσει το χείος που ήταν να μεταφέρει διάφορα αναγκαία? Όχι. Αυτή τη στιγμή το χείος έχει ξεφορτώσει εξοπλισμό, ο οποίος όμως στις δεδομένες συνθήκες είναι μάλλον άστοχος. Δηλαδή τι εννοώ? Υπάρχει αυτή τη στιγμή, φέραν σκηνές, τις στήσανε σε ένα γήπεδο με γρασίδι, το οποίο είναι μουλιασμένο, διότι πρέπει να χαρακτοδό συνεχώς, δεν σταματάει. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν με σκηνές το πρόβλημα. Προφανώς τα πλοία είναι καλύτερη περίπτωση. Μας είπαν ότι 29.000 κοστίζει η διαμονή του πλοίου κάθε μέρα και δίνει 3 γεύματα. Το ένα που υπάρχει εδώ είναι για το Ελευθέριος Βενιζέλος. Υπάρχει όμως ένα ψυχολογικό θέμα το οποίο συνίσταται στο εξής. Δεν ξέρω πώς σας τρώω την ώρα. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Ρεπορτάζ μας κάνετε, όχι καθόλου. Λοιπόν, είναι το εξής λοιπόν το θέμα. Ότι οι άνθρωποι μέσα στην ανασφάλεια την τρομακτική που βρίσκονται και την αγωνία για την κάθε στιγμή που περνάει, δεν πηγαίνουν σε ένα πλοίο που είναι αγκυροβολημένο στο Αργοστόλι. Καταλάβατε? Ναι. Δεν πηγαίνουν οι λειτουργιώτες που είναι δηλαδή αυτοί που έχουν τη μεγάλη ανάγκη. Ψυχολογικά δεν μπορούν να αφήσουν τα σπίτια τους το ένα το άλλο. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα ότι πρέπει να φέρουν γρήγορα πλοία εδώ, κοντά σε αυτή την περιοχή. Το ένα. Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι και μοιάζει ότι αυτή είναι μια βιώσιμη λύση για τις τελικές συνθήκες και για την κατάσταση. Γιατί αν αρχίσουμε με σκηνές, με παραπήγματα κτλ., πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πόσα πλοία θα φέρουν όμως για να ξεχάσουν τον κόσμο? Κοιτάξτε, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή ήρθε ο Χρυσοχοίδης και έκανε μερικές δηλώσεις, τις οποίες από ό,τι μου είπε η βουλευτής μας, η Κιοπευτά του, γιατί εκεί έχει μείνει στο κέντρο αυτό που σας είπα, του συντονιστικού, όπου πάνε οι υπουργοί κτλ., ενώ εμείς περιοδεύουμε. Έκανε κάτι δηλώσεις που δεν τις καταλαβαίνουμε, γιατί μίλησε για 6.000 άστεγους και μίλησε και για 600 κατοικίες ανεπανόρθωτα, 1.500 κατοικίες ανεπανόρθωτα κατεστραμμένες. Mm. Αυτά δεν είναι τα στοιχεία που εμείς έχουμε. Δηλαδή η Αφροδίτη, η Θεοπεστάτου και ο Γαλιατσάτος, ο υποψήφιος περιφερειάρχης μας εδώ, είναι και οι δύο πολιτικοί μηχανικοί, δρόντες, ενεργοί, μάχημοι, και ο κόσμος τους ξέρει και πηγαίνουν παντού και βλέπουν τα κτίρια κτλ. Και δεν έχουν αυτή την εικόνα. Στη σχετική ερώτηση ο Χρυσοχοίδης αποφάσισε να φύγει. Να πει, δηλαδή έχουν χειρότερη εικόνα? Όχι. Δεν το εκτιμούσαν ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά γι' αυτό ζητήσαν και τα στοιχεία. Αλλά δεν τους απαντήθηκε τίποτα. Μάλιστα. Δεν γίνεται μια εντυπωσιοθυρική χρήση στοιχείων? Κοιτάξτε, και εγώ και η Σοφία από χτες προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα πάρα πολύ χαμηλό προφίλ. Ναι. Γιατί όπως και την πρώτη εβδομάδα, ξέρετε καλά, παρακολουθούσαμε με τους ανθρώπους που είναι εδώ και βοηθούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ και με τον βουλευτή μας τον Σαμολή την κατάσταση, και δεν ήρθαμε για να κάνουμε καμία επίδειξη για να βοηθήσουμε όλη την κατάσταση. Όμως και είμαστε επιφυλακτικές να πούμε τέτοιες κουβέντες. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε και ο κόσμος να ενεργοποιηθεί και να σταθεί αλληλέγγυος όσο γίνεται. Αλλιώς δεν θα βγει πέρα αυτή η ιστορία. Ναι. Αλλά μοιάζει, χωρίς να θέλω έτσι πραγματικά, φοβάμαι ότι όσο περνάνε οι ώρες, εμείς είμαστε από τις 7 εχθές το απόγευμα, όσο περνάνε οι ώρες υπάρχει αυτή η διπλή εικόνα που σας λέω, που μας έχει εντυπωσιάσει με τη Σοφία. Άλλη εικόνα στο εργοστόριο και άλλη εικόνα εδώ. Μάλιστα. Οι υποδομές, οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα δίκτυα της ίδρευσης. Ακριβώς. Είμαστε στο γυροκομείο, δηλαδή είμαστε στο ΕΠΑΛ για την ακρίβεια, όπου έχουν μεταφερθεί γέννη στο γυροκομείο. Ξαφνικά, ενώ είμαστε με τη Σοφία εκεί, διαδίδεται μια είδηση ότι έρχεται μεγάλο σεισμό και η αστυνομία λέει να εκενώσουν τα κτίρια. Αρχίζουν οι γέροι να τρέχουν. Πώς να σου πω, οι άνθρωποι κλαίγανε, οι νοσοκόμες, μερικές και τον νοσοκόμο. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα κοινωνικής ουσιαστικά υποδομής αυτή τη στιγμή. Υπάρχει. Που δεν υφίσταται. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ομάδα κρίσης που βρίσκεται εδώ. Στο γυροκομείο, που είναι οι γέροι, παρακάτω, που είναι οι άλλοι. Ναι. Και οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίζουν ψύχρεμα κάθε ένα τέτοιο γεγονός. Μας λέγανε, δεν έχουν νερό. Τους είπανε να παίρνουν ένα μπουκάλι για κάθε ένα. Και το μεταξύ, ας πούμε, όταν ζητήσανε τα μπουκάλια, τους είπανε, ελάτε να τους πάρετε. Πού να πάνε να τα πάρουν τα μπουκάλια? Να ρωτήσω κάτι. Πού αποδίδεις εσύ το γεγονός ότι υπάρχει ουσιαστικά κατάρρευση των υποδομών και των δικτύων? Ότι υπάρχει κατάρρευση, καταστροφή των υποδομών και των δικτύων στην Κεφαλονιά και όχι των ιδιωτικών κατοικιών. Κοίταξε να δεις. Έχω την αίσθηση, βέβαια επικαλούμε την προτέρα μου ιδιότητα ως αρχιτέκτονα και μηχανικό, αλλά και πάλι με μεγάλη επιφύλαξη, ότι ενώ τα κτίρια υπολογίστηκαν, όσο υπολογίστηκαν για μια συνική έρθα ικανότητα, η οποία μπορεί να υπολογίστηκε και στο 036, δηλαδή διεπτάσεις βαρύτητος, ενώ ο σεισμός έπληξε ο καινούριος με 066, δηλαδή και άντεξαν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα επιστημονικά, φαίνεται ότι όλη η υποδομή, είδαμε τους δρόμους ανασηκωμένους. Δηλαδή φαντάσου ότι υπάρχουν πεζόδρομοι, τα κτίρια άντεξαν και οι πλάκες πετάχτηκαν. Και έχουν πεταχτεί οι πεζόδρομοι και μάλιστα
εκεί που περνάνε τα δίκτυα έχει γίνει ρήγμα. Ναι. Δηλαδή που σημαίνει ότι η υποδομή δεν σχεδιάστηκε, το λέω με όλες τις φυλάξεις και με την αφέλεια ενός αρχιτέκτονα μηχανικού, ότι μάλλον η υποδομή δεν σχεδιάστηκε με την ανάλογη πρόβλεψη, αντισεισμική πρόσβλεψη. Κατά κανόνα βέβαια τα δημόσια έργα στην Ελλάδα κοστίζουν, όπως ξέρουμε, την τελευταία 20 ετία, 7 φορές πάμε από την Ευρώπη πάλι από την Ευρώπη. Ακριβώς, Νίκο μου. Αυτό είναι δράμα. Έχει πιάσει μια εξαιρετικά ευαίσθητο και εκεί ήταν πάντα το μεγάλο πάρτι. Μάλιστα. Τα πολλά λεφτά. Λοιπόν, λοιπόν, καλή δύναμη. Τώρα. Ό,τι άλλο χρειαστεί θα μας πείτε και την ελπίζουμε να μην επεβεβαιωθούν οι δυσίωνες προβλέψεις για νέο μεγαλύτερο σεισμό. Και να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων. Ψυχραιμία και αλληλεγγύη, όπως τόνισες. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατανοήσει και αυτός τι θα πει διαχείριση κρίσεων. Ναι. Όχι μόνο εσωκομματικών, αλλά και κοινωνικών, έτσι. Εντάξει. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή πρέπει ίσως και εμείς να μάθουμε από αυτή την ιστορία. Εξωστρέφεια, τώρα. Σωστό. Τι συμβαίνει διαχείριση κρίσεων. Έλα, εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.